Καλή σας μέρα. Έχουμε μια χώρα, η χώρα μας εν μέσω προσφυγικής κρίσης. Έχουμε την Ευρώπη και όλους μας να συγκλονιζόμαστε από αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα και είναι εύλογο το ερώτημα πόσο επηρεάζεται η χώρα μας από αυτή την ιστορία. Φυσικά επηρεάζεται. Δεν είναι σε αυτή την εποχή που ζούμε και σε αυτά τα ανοιχτά δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών δεν υπάρχει χώρα που να μην επηρεάζεται. Ενδεχομένως να μην επηρεάζεται άμεσα η Νέα Ζηλανδία, αλλά εδώ είμαστε στην καρδιά τη γεωγραφική και σε μια πολιτική περιοχή ελεύθερης επικοινωνίας, τουλάχιστον όχι για όλους αλλά για πάρα πολλούς, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και με την ελευθερία στη ζώνη Σέγγεν, και ασφαλώς επηρεάζεται. Δηλαδή οι μεγάλες γεωπολιτικές αναταράξεις και οι ανθρώπινες τραγωδίες που συμβαίνουν στην περιοχή μας εδώ και χρόνια αυτή τη στιγμή επηρεάζουν άμεσα και δραστικά και βαθιά και την Ευρώπη. Η Μέση Ανατολή και το Μαγκρέμπ, τα οποία βρίσκονται σε αναστάτωση και ανθρωπιστική κρίση εδώ και χρόνια, τώρα εξάγουν αυτή την κρίση στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό βλέπουμε, αυτό διαπιστώνουμε και αυτό ζούμε. Για το θέμα της Σέγγεν που βάλατε, βλέπετε ότι πάμε σε μεγαλύτερο κλείσιμο συνόρων, αλλάζουν ουσιαστικά πράγματα στην ανοιχτή Ευρώπη? Κοιτάξτε, σήμερα συνεδριάζουν για την ασφάλεια. Τώρα, έχουν αλλάξει ήδη, ναι. Η πρώτη αλλαγή επήλθε με την προσφυγική κρίση και την καινούργια μεταναστευτική ροή. Το χτύπημα στο Παρίσι έφερε ένα δεύτερο κύμα συναγερμού και κλεισίμου των σύνορων. Αυτό είναι ένας τρίτος αναβαθμός που πολύ φοβάμαι ότι θα δώσει κάποια μόνιμα χαρακτηριστικά σε ενέργειες που είχαν προσωρινό χαρακτήρα. Και αυτό σημαίνει ότι εμείς εδώ θα οξυνθεί ακόμα περισσότερο το πρόβλημα με τους πρόσφυγες. Η συμφωνία που έχει είναι γίνει, πολύ πιθανό, όλοι την αμφισβητούν και λένε πώς θα λειτουργήσει, γίνεται ακόμα δυσκολότερο το πράγμα. Έχουμε και τον αστάθμητο παράγοντα της Τουρκίας και της συμπεριφοράς της και μοιάζει εδώ πέρα να λέμε τώρα πόσος κόσμος θα μείνει, πόσος κόσμος θα εγκλωβιστεί. Είναι συνάρτηση πολλών παράγοντων. Ασφαλώς θα δυσκολέψουν, έχουμε ένα δείγμα πρώτον από την ίδια πρόθυμη Πολωνία και κατά τη γνώμη μου βαθύτατα αντιευρωπαϊκή συμπεριφορά της, η οποία είχε αρνηθεί καταρχάς να πάρει ανθρώπους στο πρόγραμμα με την κατάσταση, μετέπειτα επίσθη, είχε γίνει και επίσκεψη της Αγγελαρίου Μέρκελ και τώρα το ξαναγυρνάει. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε από αυτή την περίπτωση τουλάχιστον ότι η αντίδρασή της και η άρνησή της είναι από την αρχή ξενοφοβική και εθνικιστική και αντιομοσπονδιακή, αντιευρωπαϊκή. Και τα χτυπήματα τα χρησιμοποιεί ως αφορμή. Και φοβάστε ότι θα γίνει κυρίαρχη τάση. Διότι άλλα μπορεί να γίνει. Αυτούς που ήταν απρόθυμοι από την αρχή θα είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς. Η Πορτογαλία δεν κάνει τα ίδια screen και τους ίδιους ελέγχους, δηλαδή τις ίδιες κολυσιεργίες και την ίδια άρνηση. Υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή διεκπαιρώνουν την υποχρέωσή τους και τον ανθρωπιστικό τους καθήκον, αλλά και την τήρηση μιας Ευρωπαϊκής Συμφωνίας. Είναι άλλοι οι οποίοι πράγματι από την αρχή δυσκόλεψαν οποιαδήποτε κοινή απόφαση και μένουν μέχρι τέλους. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν όμως και αυτές οι φωνές που λένε ότι σε αυτή την ξενοφοβική στάση των υπολείπων Ευρωπαίων συνένεσε και η ελληνική κυβέρνηση. Και συνένεσε, επαναχώρησε με αυτή την έννοια και αν τελικά αυτό το ένας πηγαίνει στην Τουρκία και η Τουρκία στέλνει ξανά στην Ευρώπη ένα Σύριος, δημιουργήσει και πολλά ερωτηματικά. Με ποια έννοια? Ότι αν τελικά οι Σύριοι δεν θεωρούνται πρόσφυγες, τότε ίσως και να παίζουμε και με τις λέξεις. Ποιος είπε ότι δεν θεωρούνται πρόσφυγες? Κανείς δεν το είπε αυτό. Διότι άρχισαν να γίνονται κάποιες διευκρινήσεις ότι εξαρτάται τελικά από ποια πόλη της Σύριας θα είναι. Ποιος το είπε αυτό? Και χθες ο κύριος Τούσκας έκανε, νομίζω, εδώ στην ΕΡΤ μια τέτοια διευκρίνηση. Διευκρινίστε μας και εσείς, αν ισχύει, δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν είπε από ποια πόλη της Συρίας. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο δεν έχει ίσως ξεκαθαριστεί είναι ότι όποιος δεν κάνει αίτηση ασύλου δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόσφυγας. Θεωρείται παράτυπος μετανάστης και ως τέτοιος μπορεί να επιστραφεί
βάσει διμερούς πρωτοκόλλου που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όποιος κάνει αίτηση ασύλου, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να την εξετάσει. Και να την εξετάσει εξατομικευμένα. Ο καθένας είναι μια ανθρώπινη περίπτωση. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που μπήκε στην συζήτηση και που δημιούργησε όμως μια σειρά από ζητήματα. Δύο λεπτά. Δεν είναι καθόλου καινούριο στοιχείο. Είναι το Διεθνές Προσφυγικό Δίκαιο. Σωστά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά επισημάνθηκε ιδιαίτερα στην τελευταία συμφωνία, γιατί προφανώς υπήρξαν διαφορετικές γνώμες. Έτσι δεν είναι. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά ότι πρέπει να προσέξουμε σε όλους τους τόνους, και όλοι το είπανε, πρέπει να προσέξουμε να τηρηθούν οι κανόνες. Το προφανές βεβαίως, να τηρηθούν οι κανόνες. Όμως... Για το προφανές αυτό και όλη αυτή την ισχυρή θεμελίωση στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, η Ελλάδα ήταν αυτή που επέμεινε μέχρι τελευταία στιγμή στις διατυπώσεις. Υπήρξαν φωνές για blanket επιστροφές, τις οποίες τις απορρίψαμε ισχυρώς σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα και πριν τη Σύνοδο και κατά τη διάρκεια της Συνόδου και με όλα τα διπλωματικά μέσα. Δεν είναι όλα τόσο αυτονόητα. Σύμφωνα, οι άνθρωποι που αρνούνται να λάβουν τους ανθρώπους από το πρόγραμμα αντικατάστασης δεν θα είχαν καμία αντίρρηση να καταστρατηγηθεί κάθε έννοια και του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. Τότε λέτε εσείς ότι εκείνο που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πλήρης μεταρρύθμιση του συστήματός της που έχει για το άσυλο. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που κρατάνε πίσω την Ευρώπη? Θα σας πω, είναι ένα πάρα πολύ απλό. Σύμφωνα με αυτό που ισχύει τώρα και δεν εφαρμόζεται, διότι εν της πράγμασης έχει καταπέσει οι συμφωνίες Δουβλίνου, ας πούμε, το σύστημα Δουβλίνου όπως λέγεται κωδικά, ένας άνθρωπος που δηλώνει πρόσφυγας, δεν είναι ακόμη, έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση ασύλου στην πρώτη χώρα εισόδου. Αυτό είναι... Για πολλούς λόγους είναι μη πρακτικό και δεν βοηθά ούτε τον πρόσφυγα ούτε καμία χώρα από τις χώρες εισόδου. Οι χώρες εισόδου τυπικά, ουσιαστικά δηλαδή, όχι τυπικά μπορεί να είναι οποιαδήποτε, ουσιαστικά όμως είναι δύο, η Ελλάδα και η Ιταλία. Από τα ρεύματα που έχουμε τώρα, αν έρχονται από το Βόρα, μπορεί να είναι η Νορβηγία, η Φινλανδία. Κάνει αίτηση εκεί. Δηλαδή θα είχε η Ιταλία αυτή τη στιγμή 500.000 και η Ελλάδα 1.000.000. Και η υπόλοιπη Ευρώπη θα ήταν αναγκύχτη. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν το λέει μόνο η Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, δηλαδή να υπάρχει μια ευρωπαϊκή υπηρεσία που θα εξετάζει τα άσυλα με τις εθνικές υπηρεσίες μαζί, βασικά με τις εθνικές και με μια ευρωπαϊκό συντανισμό. Και να παίρνει, να εξετάζεται η αίτησή του και εφόσον γίνει δεκτή με τις προδιαγραφές και τα στάνταρτς τα σωστά, να προστατεύει τα δικαιώματά του, του ανθρώπου, αυτός που γίνεται δεκτός να μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Όχι αυτή που θα διαλέξει ο ίδιος, γιατί και αυτό δεν μπορεί να διαλέγεις που θα βρεις καταφύγιο, αλλά από τους 28 με ένα δίκαιο σύστημα κατανομών και ποσοστώσεων να μπορεί να βρίσκει το καταφύγιο του, τη δουλειά του, σχολείο για το παιδί του και ένα σπίτι. Να εξασφαλίσει τη ζωή. Αυτό το υποστηρίζει και η Σουηδία. Και στην επίσκεψη που είχαμε κάνει πριν από 3-4 εβδομάδες το συζητήσαμε αναλυτικά. Το έχει κάνει πρόταση και ο Σουηδός Πρωθυπουργός, το έκανε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το είπε μέσα στην. Οι υπηρεσίες είναι έτοιμες. Και οι Ιταλοί. Οι υπηρεσίες είναι έτοιμες να κοιτάνε εξατομικευμένα, όπως είπατε, την κάθε περίπτωση που ζητάει κάποιος πρόσφυγας. Κοιτάξτε, εδώ. Να σας πω κάτι τώρα. Γιατί υπάρχουν φόβοι, κύριε Υπουργέ, και να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι όπως πιστεύει και ο κόσμος, ότι επειδή υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι εδώ πέρα. Όπως μου είπατε, ότι τώρα μάθαμε ότι είναι εξατομικευμένες οι εξετάσεις των αιτήσεων, ενώ αυτό ίσχυε. Πάντα είναι γενική αρχή. Αυτό γενική είναι. Αρχή. Βεβαίως, μπορεί για κάποιο πρόσφυγα η χώρα προέλευσης να είναι ασφαλής για να είναι τούντα και για να είναι τούντα να μην είναι ασφαλής. Να κινδυνεύει η ζωή του. Είναι διαφορετικά. Έτσι ακριβώς λοιπόν σας λέω ότι μέχρι πριν από 3-4 χρόνια, 4 χρόνια περίπου, η υπηρεσία ασύλου υπολειτουργούσε. Άρχισε να λειτουργεί και τώρα έχει φτάσει σε μια δυναμικότητα να έχει περίπου 100 χειριστές. Ο χειριστής είναι ένας ειδικευμένος, εκπαιδευμένος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να εξετάσει μια αίτηση από την αρχή μέχρι το τέλος, να κάνει συνέντευξη, να κρίνει και να πάρει και την ευθύνη, την νομική και προσωπική ηθική ευθύνη, να κάνει την τελική έκθεση και να απορρίψει να δεχθεί. Είναι μια από τις καλύτερες υπηρεσίες ασύλου στην Ευρώπη.
δέχεται τα συγχαρητήρια όλων των ξένων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού της ΕΑΖΟΥ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Τώρα έχουν αλλάξει όμως, Υπουργέ μου. Δηλαδή ισχύει ότι έχουμε 13.500 αιτήσεις. Να σας το πω ολοκληρωμένα. Ο μέσος όρος διεκπεραίωσης μια αίτησης είναι 3 μήνες, το οποίο είναι από τους καλούς μέσους όρους της Ευρώπης, τόσο κάνει και λίγο παραπάνω η Γερμανία, για να καταλάβετε. Πόσους μπορεί να εξυπηρετεί κάθε μέρα, είπατε 100, είναι πόσες χιλιάδες, δηλαδή να κάνουμε απλή αριθμητική ισχύει να διαιρέσουμε. Δεν μπορεί, σήμερα. Το ισχύον δυναμικό δεν είναι επαρκή. Γι' αυτό ακριβώς είπαμε ότι χρειάζεται γενναία ενίσχυση. Θα πρέπει αυτοί οι 100 χειριστές να ενισχυθούν και με άλλους. Δηλαδή για ευρωπαϊκή ενίσχυση. Όχι, ελληνική ενίσχυση. Ο χειριστής πρέπει να είναι Έλληνας. Είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Πρέπει να συνταχθεί η έκθεση και να υπογραφεί από Έλληνα χειριστή. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μπει Ευρωπαίος. Γι' αυτό ζητάμε και το Ευρωπαϊκό Σύστημα. Γι' αυτό είναι μια παράμετρο. Αλλά όλη η άλλη προεργασία. Χρειάζομαστε μεταφραστές, screeners, debriefers, όλα αυτά. Εδώ μπορεί να βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι. Και κυρίως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασύλου, η ΕΑΖΟ, η οποία έχει τους ανθρώπους, μπορεί να τους ζητήσει από τα κράτη-μέλη και να τους διαθέσει. Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Έχει αρχίσει να γίνεται. Ναι. Δεν έχει γίνει τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε για να ξεκινήσει σε 2 μέρες. Δεν γίνονται αυτά σε 2 μέρες. Εντάξει, εκφράστηκε η πολιτική βούληση, ελήφθη η απόφαση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει δυσκολίες πάρα πολλές, διαχειριστικές. Και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρήσεις και την ομιμότητα και να σεβαστείς λοιπόν, και τα δικαιώματα των ανθρώπων. Δεν φοβόσαστε, Υπουργέ, ότι θα εγκλωβιστούν εδώ πέρα άνθρωποι οι οποίοι θα αυξάνονται συσσωρευτικά τώρα, θα συσσωρεύονται και άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι και δεν θα μπορεί το σύστημα να ανταποκριθεί σε αυτή τη διαδικασία? Θεωρείτε ότι θα ανταπεξέλθουν? Όχι, δεν θεωρώ τίποτα. Θεωρώ ότι θα δοθεί μια μεγάλη μάχη για να μπορέσεις και να βοηθήσεις τους ανθρώπους και να μείνει η κατάσταση στη χώρα να είναι ανεκτή και βιώσιμη. Δεν λέω ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Κανείς δεν είπε ποτέ τέτοιο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολα και καλούμαστε να δώσουμε μια, να κάνουμε μια επιχείρηση, να δώσουμε μια μάχη που θα σεβαστεί τους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας πρώτον και δεύτερον να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να προχωρήσουμε. Δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο. Είναι καινούρια καταρχάς. Σωστά. Είναι μια ιστορική κρίση, μια ιστορική καταιγίδα στην οποία καλούμαστε να βγούμε όρθιοι, όχι χωρίς πληγές, αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε χάσει την ουσία, την αξιακή μας ουσία και τον πολιτισμό μας. Αλλά είναι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Η εκτίμησή σας όμως ότι μεσοπρόθεσμα μπορεί η Ελλάδα να ωφεληθεί από μετανάστες που θα αποφασίσουν να ζήσουν σε αυτή τη χώρα, δημιούργησε ένα προβληματισμό σε σχέση, μήπως ήταν ένα εισαγωγικό μήνυμα ότι τιμαστείτε, εδώ θα μείνει πάρα πολύς κόσμος? Όχι καθόλου. Κοιτάξτε, αυτές οι συζητήσεις δεν γίνονται με κραυγές. Αυτό που θέλω να δούμε όμως είναι ότι η Ελλάδα ήταν χώρα που έστελνε μετανάστες. Είναι μια χώρα επίσης η οποία το 24 έως το 30 υποδέχτηκε 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, Έλληνες βεβαίως, πάρα πολλοί από αυτούς τουρκόφωνοι, δεν μιλούσαν ελληνικά. Και τους ενσωμάτωσε με άλλα μέσα, μια πολύ μικρή Ελλάδα, μια Ελλάδα τσακισμένη από πολυετής πολέμους και κατόρθωσε και τους ενσωμάτωσε. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο πράγμα, αλλά έχει μια εμπειρία ο ελληνικός λαός. Είναι γραμμένο μέσα μας. Mm-hmm. Είμαστε παιδιά προσφύγων. Και είμαστε παιδιά μεταναστών. Εγώ στην οικογένειά μου έχω παππού μετανάστη στην Αμερική, που πήγε και γύρισε, και παππούδες πρόσφυγες από τη Μικρασία. Εγώ ίδιος δεν είναι ούτε μετανάστευσα, ούτε ευτυχώς δεν είναι. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε όταν η ιστορία σου κρούει τη θύρα. Αντιδράς. Δεν την κλείνεις. Ή θα την κλείσουμε σαν τους Ούγγρους, που θα κάνουμε μια περίκλειστη κοινωνία που θα φλερτάρει με τον αυταρχισμό και τον φασισμό. Αλλά δεν είναι ούτε η γεωγραφία μας τέτοια. Είμαστε ένα πέρασμα. Ένα πέρασμα της Μεσογείου. Είναι το μεγαλείο μας και είναι και η δυσκολία μας. Είναι η ευλογία της γεωγραφίας μας και είναι και η κατάρα της. Αυτό γίνεται χιλιάδες χρόνια. Είμαστε ιστορικός λαός. Πρέπει να φερθούμε σαν ιστορικός λαός και όχι σαν ιστερική. Άλλο ιστορία και άλλο ιστερία που διακρίνει μερικές φορές μερικές συμπεριφορές μας. Ευτυχώς και πρέπει να είμαστε και υπερήφανοι, σε αυτή τη μεγάλη δυσκολία ο κόσμος αυθορμήτως συμπεριφέρεται με ανθρωπιά και με συγκίνηση και με ουσία.
είναι αλληλέγγυος στους πονεμένους ανθρώπους. Δεν υπάρχει πιο ιερό πρόσωπο από τον αναγκεμένο της προσφυγιάς. Και εμείς το έχουμε ζήσει αυτό. Αυτό λοιπόν όμως που λέω σε δεύτερη φάση είναι ότι και η Ευρώπη και η Ελλάδα έχουν και την εμπειρία της μετανάστευσης ως χώρες υποδοχής. Η Ελλάδα από χώρα αποστολής έγινε χώρα υποδοχής. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Όταν το 1990 έπεσαν τα τείχη των σιδηρών παραπέτασμα στην Ανατολική Ευρώπη και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από εκείνες τις χώρες στράφηκαν προς τα φώτα, υποτίθεται, της πλούσιας και φιλόξενης Δυτικής Ευρώπης. Πόσοι πέρασαν από την Ελλάδα? Δεν είναι δικιά μας εμπειρία? Αυτή δεν είναι δικιά σας και δικιά μου? Είναι κάτι θεωρητικό? Όχι, όχι. Πόσο έτοιμοι είμαστε όμως σήμερα, γιατί είναι μια συγκεκριμένη μορφή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Δεν έρχονται για να μείνουν στην Ελλάδα. Θέλουν να φύγουν, θέλουν να πάνε σε περιοχές άλλες, γιατί εκτιμούν ότι εκεί θα μπορούσαν να ζήσουν καλύτερα, φαντάζομαι. Και εδώ λοιπόν έχουμε μια κατάσταση η οποία μοιάζει να μην είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Πόσο έτοιμοι είμαστε, σε ποια κατεύθυνση περπατάμε τα πράγματα? Άρα δηλαδή το πρόβλημα το εντοπίζεται σε εμάς και όχι σε αυτούς που έρχονται. Καταρχήν, εμάς ακριβώς το ίδιο το πρόβλημα. Τι συνέβαινε? Τι κάνουμε εμείς? Τη δεκαετία του 90 και του 2000, τι συνέβαινε? Οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν με μια σακούλα και ζητούσαν ένα τσιγάρο, τι κάνανε? Ερχόντουσαν σε μια Ελλάδα της ανάπτυξης. Της υποτιθέμενης, της ψεύτικης. Βοήθησαν στην ανάπτυξη. Βεβαίως βοήθησαν. Αν με ρωτάτε, βεβαίως βοήθησαν. Ήταν οι γυναίκες στις μανάδες μας, ήταν οι γυναίκες που βοηθήσανε την παραγωγική διαδικασία. Και ακριβώς επειδή δεν είχαμε καμία πολιτική και κλείναμε τα μάτια μας και κατά βάση θέλαμε να τους εκμεταλλευτούμε και παραμέναμε ρατσιστές, από αυτή την τεράστια εργασία που διετέθη, το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία λίγα πήρε. Ανασφάλιστοι ήταν, ούτε εισφορές πληρώναν, ούτε φόρους. Εμείς σήμερα λοιπόν, σήμερα, που έχει άλλη μορφή το πράγμα, πόσο έτοιμοι είμαστε και προς τα πού πάει, σε ποια κατεύθυνση βαδίζουμε? Δημιουργούνται τα προβλήματα, ας πούμε, τώρα με τις ΜΚΟ, με την ΥΠΑΤΗ αρμοστία, κλειστά, ανοιχτά. Όλα αυτά τα θέματα είναι καινούρια, ούτε συζήτηση. Ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε μια καινούρια κατάσταση. Πού πάμε? Κοιτάξτε, πρέπει να προσαρμόζεσαι στα προβλήματα που σου παρουσιάζονται. Αυτό είναι ένα μεγάλο εξωγενές πρόβλημα. Δεν γεννήθηκε από εμάς. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουμε και δεν το έχουμε είναι, μετά από 25 χρόνια μετανάστευσης, να έχουμε τουλάχιστον μια αντίληψη, μια στρατηγική και κάποιους μηχανισμούς. Δεν τα έχουμε όλα. Έχουμε λίγα. Και κυρίως δεν έχουμε ξεκαθαρίσει εμείς στο μυαλό μας κιόλας αν μπορούμε να απορροφήσουμε μερικούς ανθρώπους, με ποιους τρόπους και με ποιους τρόπους θα είναι επωφελής και η ενσωμάτωση. Και για τον εθνικό πληθυσμό, ναι. Αυτά τώρα τα βλέπουμε. Όλη η τυφλότητα των περασμένων ετών, που ήταν μια προχειρότητα και μια να δώσουμε λύση προσωρινή για φέτος, και βλέπουμε. Το ξέρετε ότι δεν υπήρχε η υπηρεσία ασύλου πρακτικά μέχρι πριν από 3-4 χρόνια. Είχε 3 χειριστές. Για τις αλλιώς είχε 100. Ξέρετε πώς ήταν το ποσοστό εξέταση αιτήσεων ασύλου? 0,1%. Έχουμε φτάσει στο 46%. Όποιος έκανε αίτηση ασύλου στην Ελλάδα δεν την εξετάζανε. Πρακτικά την πετάγανε. Δεν σε δεχότανε ότι υπάρχει πρόσφυγας. Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Αυτή ήταν η πολιτική του ελληνικού κράτους. Είναι για έναν Αμερικανό πολίτη στην Ελλάδα, είναι μαρτύριο να πάρει άδεια παραμονής. Το γνωρίζετε αυτό? Είναι πιο εύκολο για έναν Αιγύπτιο παρά για έναν Αμερικανό. Υπάρχουν τέτοια παράδοξα πράγματα που πράγματι εδώ, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, μας βρίσκει και ανέτοιμος. Διότι δεν υπήρχε μια ουσιαστική πολιτική αντιμετώπιση. Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι και πολιτική να φτιάξουμε. Υπάρχει έτοιμος μεγάλος νόμος να περάσει από τη Βουλή, που ρυθμίζει και την υπηρεσία ασύλου και την υπηρεσία πρώτης υποδοχής και την υπηρεσία προσφυγών. Και κυρίως το πρόβλημα μας κάνει να ξυπνήσουμε και να αρχίσουμε να βλέπουμε πιο μακριά. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική. Εγώ πιστεύω ότι, και είναι προσωπική μου γνώμη και δεσμεύει και την κυβέρνηση, αλλά πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση. Όταν, ας πούμε, τα ανθρωπιστικά μας αισθήματα φουντώνουν και κλαίμε βλέποντας τις μανάδες με τα 5 παιδιά από τη Συρία ή το Ιράκ, τις χείρες των χαμένων στον πόλεμο με τα 5 παιδιά. Αυτή η γυναίκα με τα 5 παιδιά, τα 5 και 10 χρονών και 7 χρονών, αν κάνει μια αίτηση ασύλου στην Ελλάδα, τι θα έλεγε ένας Έλληνας? Θα της έδινε άσυλο? Να πάρει τα παιδιά στο σχολείο και να βρει και αυτή η γυναίκα μια δουλειά? Ή να τη βοηθήσουμε? Δηλαδή, ποιος είναι ο ανθρωπισμός μας? Είναι το wave through, να έρχονται να τους δίνουμε κρουασάν και να τους διώχνουμε από τα σύνορα? Πρέπει να σκεφτούμε αυτά τα πράγματα. Αν έχουμε 13.500 αιτήσεις ασύλου, εγώ σας λέω ότι πιο πολλές δεν είναι από προσφυγές αυτές. Έχει πολλές που είναι από Ανατολική Ασία,
Έχει από Βαλκάνια. Έχει από Βαλκάνια. Πολλούς. Πρέπει να αντιμετωπιστούν όμως. Ναι. Κάποιες από αυτές θα είναι άνθρωποι με προσφυγικό προφίλ. Θα είναι από τη Συρία, από εμπόλεμες ζώνες, ορφανά. Είναι 5.000 άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να τους δώσουμε, να τους το δώσουμε ναι ή όχι. Και με αυτά αυτό τα ερωτήματα, εγώ λέω. Και, δηλαδή, και μπορεί η Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων να εντάξει 5 και 10 χιλιάδες ανθρώπους και ορφανά παιδιά να πάνε στο σχολείο και να είναι στην επόμενη γενιά Έλληνες. Το 5 και 10 χιλιάδες είναι ένας αριθμός. Όχι, εγώ σας λέω αυτό τον αριθμό. Ναι, λέτε έναν αριθμό που μπορούμε να ξεκινήσουμε από μια τέτοια παραδοχή. Αν μπορούμε να εντάξουμε 5 και 10 χιλιάδες. Δεν θα πει κανένας όχι. Ωραία. Από εκεί και πέρα αρχίζουμε και φτιάχνουμε μια στρατηγική και μετράμε και τις δυνάμεις μας να δούμε πόσους ανθρώπους μπορούμε να προστατεύσουμε. Μπορούμε να προστατεύσουμε 30.000, 40. Να σταματήσουμε εκεί, αλλά να το συζητήσουμε. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.